Mental Hopper. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Σήμερα το πρώτο επεισόδιο για την καραντίνα. Βέβαια, καραντίνα όχι για μένα, γιατί εγώ δουλεύω κανονικά στη δουλειά μου. Καραντίνα για οποιουσδήποτε άλλους κάθονται στο σπίτι και θα την απολαύσουν, καλός ή κακός. Το πρώτο επεισόδιο λοιπόν είναι αφιερωμένο στον υπέρτατο Σον Κόνερι, ο οποίος άφησε αυτόν τον μάταιο κόσμο την περασμένη εβδομάδα. Όσοι με παρακολουθείτε στα social media, στην ομάδα τη Retro Video Games Greece στο Facebook που είμαι διαχειριστής, αλλά και στη σελίδα στο Facebook και στο Instagram, θα είχατε δει ότι έκανα ένα έτσι μεγάλο post σχετικά με τις αναμνήσεις μου και το πόσο με είχε αγγίξει μικρός μια μεγάλη ταινία, μια φοβερή ταινία κατ' εμέ, του Sean Connery, το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη. Πριν πάμε λίγο στο review για το Game Boy, θέλω να κάνω έτσι ένα background story, να σας πω κάποια πραγματάκια σχετικά με την ταινία. Καταρχήν, το κυνήγι του κόκκινου Οκτώβρη είναι βασισμένο στην ομώνυμη νουβέλα του Tom Clancy, την οποία έγραψε το 1984. Αυτή η νουβέλα, αυτό το βιβλίο έγινε best seller, έσπασε πωλήσεις. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ φοβερό βιβλίο με suspense, με περιπέτεια, το οποίο φημολογείται κιόλας επειδή είχε τόσο accurate περιγραφή στο μιλιταρισμό σχετικά με τα υποβρύχια, με τις τακτικές, με στοιχεία για τις δύο χώρες, για το ψυχρό πόλεμο δηλαδή Αμερικής και Σοβιετικής Ένωσης. Φημολογείται ότι καλέσανε τον Tom Clancy στον Λευκό Οίκο για να του κάνουν μια ανάκριση, ένα interrogation, αν τυχόν ήταν και κατάσκοπος με τόσα φοβερά στοιχεία που είχε γράψει. Δυστυχώς αυτό δεν έχει αποδειχτεί βέβαια αν ισχύει, αλλά παρόλα αυτά ο συγγραφέας μας έδωσε μια νουβέλα η οποία ήταν ανυπέρβλητη, ήταν μια φοβερή νουβέλα, ειδικά για τους λάτρεις της δράσης, του υγρού στοιχείου και τα λοιπά και των μυθιστορημάτων. Είναι φανταστικό, είναι ένα must read, πρέπει να το διαβάσετε. Έκανε λοιπόν τόσο μεγάλη επιτυχία που το 1990 αποφασίστηκε η μεταφορά της στη μεγάλη οθόνη με πάρα πολύ μεγάλους ηθοποιούς. Όπως ο συγχωρημένος ο Σον Κόνερι, ο Σαμ Νίλ, πώς δεν σας λέει κάτι το όνομα, ήταν ο αγαπημένος μας Alan Grant από το Jurassic Park του 1993, του Steven Spielberg, και γενικά ένα πολύ μεγάλο cast επιτελείο ηθοποιών. Μέσα σε αυτά επίσης είναι και ο Alec Baldwin, ένας άλλος πολύ μεγάλος ηθοποιός, ο James L. Jones, και φυσικά και ο Tim Curry, ο οποίος κάνει τον Dr. Petrov, και γενικά και άλλοι ακόμα γνωστοί ηθοποιοί. Αυτή η ταινία ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το 1990. Μικρός είχα πάθει σοκ όταν την είχα πρωτοδεί. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτή η ερμηνεία του Sean Connery ως καπετάνιος Marco Ramius ήταν συγκλονιστική. Και μικρός παρώθηκα τόσο πολύ με αυτή την ταινία που ανέπτυξα μια πολύ μεγάλη αγάπη για τα υποβρύχια, καθώς αγαπάω πάρα πολύ το υγρό στοιχείο και τη θάλασσα. Με αποτέλεσμα, όταν ήμουν μικρός, να θυμάμαι να με ρωτάνε τι θα γίνω να μεγαλώσεις, έλεγα ότι θα γίνω ναυτικός σε πολεμικό υποβρύχιο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, επειδή αυτή η ταινία έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, αποφασίστηκε η μεταφορά της και στα video games. Όμως πριν το αναλύσουμε αυτό, να πω ότι το 1987 είχε ήδη προϋπάρξει μια μεταφορά σε video games, σε συγκεκριμένα σε computer games, σε Atari ST, σε Amiga 500 κτλ, σε Commodore, ZX Spectrum, και ήταν βασισμένο στο βιβλίο. Το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το ψάξετε στο YouTube. Είναι λίγο, δεν μπορεί να παιχτεί εύκολα, είναι φανερά ένα MS-DOS παιχνίδι, είναι δύσκολο, δεν περιμένουμε φοβερά γραφικά ή φοβερή μουσική. Παρ' όλα αυτά όμως είχε βγει το 1987. Το 1991 όμως παρ' όλα αυτά έγινε η μεταφορά όμως από την ταινία, όχι βασισμένη λοιπόν σε βιβλίο. Ακολουθούν τα νέα video games, ακολουθούν την ταινία, και αυτό μας έδωσε 4 κυκλοφορίες, συγκεκριμένα οι 3 γίνανε από την Nintendo. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση που η Sega έμεινε έξω από αυτό, και επίσης υπάρχει και μια μεταφορά πάλι στα κομπιουτεροειδή της εποχής. Τα κομπιουτεροειδή της εποχής έχουν πολύ όμορφα γραφικά, ειδικά στην Amiga. Παρ' όλα αυτά δεν μείνανε απ' έξω παραπονεμένα και μεταφορές τώρα στην Nintendo. Πριν πάμε να κλείσουμε αυτό το intro, θέλω να σας πω ότι πρώτα βγήκε το παιχνίδι για το NES το 1991, ένα χρόνο δηλαδή μετά από την ταινία, δηλαδή κυκλοφόρησε πρώτα στο NES. Η εταιρεία το οποίο ανέλαβε να εκδώσει αυτό το παιχνίδι λέγεται High Tech Expressions, και υπήρξαν 2 διαφορετικοί developers για τα 3 παιχνίδια που βγήκαν στα συστήματα της Nintendo.
Η Beam Software ήταν αυτή η εταιρεία που έφτιαξε το port για το NES και για το Game Boy μετά από ένα χρόνο. Και η Riddle Software Productions έφτιαξε το τρίτο παιχνίδι για το Super Nintendo το 1993. Οπότε έχουμε 1991 NES, 1992 για το Game Boy, 1993 για το Super Nintendo. Εγώ μικρός, αν και είχα NES από το 1991 όταν ήρθα στην Ελλάδα, είχα πάρει για το Game Boy, είχα παίξει μάλλον, δεν είχα πάρει ακόμα, το 1992 καλοκαίρι την παιχνιδάρα του Game Boy. Στο χωριό, φιλαράκι, είχε πάρει το παιχνίδι λοιπόν, είχε βγει το 1992, και με το που έπεσε στα χέρια μου έπαθα σοκ. Πραγματικά δεν θα ξεχάσω εκείνες τις στιγμές που, επειδή είχα πορωθεί πάρα πολύ με την ταινία, ξαφνικά στο πιστό μου Game Boy στα χέρια μου, κρατούσα ένα τέτοιο φανταστικό action side-scrolling παιχνίδι. Το παιχνίδι αυτό μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση που όταν εκείνο το καλοκαίρι πέρασα φοβερά μαζί του, αποφάσισα όταν γύρισα πίσω στην Αθήνα το Σεπτέμβριο για τα σχολεία να ζητήσω στους γονείς μου να μου το αγοράσουν, καθώς τότε ήταν πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο όταν είχαμε τερματίσει μια κασέτα δανεική να ζητήσουμε να μας την αγοράσουν. Τόσο μεγάλη λοιπόν πόρος είχα φάει με αυτό το παιχνίδι που ζήτησα να μου την αγοράσουν και ευτυχώς οι γονείς μου το κάνανε. Να σημειώσω δε πως είναι ένα από τα πρώτα παιχνίδια multiplayer που έχω παίξει για το Game Boy, καθώς υπάρχει και επιλογή δύο παικτών, όπου ο ένας παίκτης ελέγχει τον Golden Octobre και ο δεύτερος παίκτης ελέγχει όλο τον σοβιετικό ή και αμερικάνικο στόλο που θέλει να βυθίσει το υποβρύχιο. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι η έκδοση για το Super Nintendo είναι η μία κασέτα από τις 11 που υπάρχουν και έχουν φτιαχτεί για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί το Super Scope. Υπάρχει δηλαδή κάποιο bonus level που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Super Scope του Super Nintendo. Να θυμάστε λοιπόν ότι είναι ένα από τα 11 παιχνίδια. Τα γραφικά φυσικά στο Super Nintendo είναι καταπληκτικά, χωρίς να σημαίνει ότι υπολείπεται γραφικών και όμορφου ήχου οι εκδόσεις για το NES και για το Game Boy. Πρόσφατα στα σχόλια είχα διαβάσει στην ομάδα που είχα κάνει το μεγάλο post στο Facebook κτλ. Ότι έγραφαν πολλοί φίλοι ότι το παιχνίδι αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Συμφωνώ, αλλά παιδιά, δεν έχετε παίξει την NES έκδοση. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα. Την Game Boy έκδοση, να σας πω την αλήθεια τώρα, εγώ θα σας την παρουσιάσω σε Super Game Boy, θα το βάλω δηλαδή στην τηλεόραση για να μπορέσω να κάνω πιο εύκολη την καταγραφή, να σας δείξω έτσι το παιχνίδι, από το να το παίξω και να τραβάω από μια πλάγια κάμερα στο Game Boy να μας φύγουν τα μάτια και τα δικά μου και τα δικά σας. Είναι πάρα πολύ όμορφο λοιπόν στο Super Game Boy και περιμένω στα σχόλιά σας να γράψετε από κάτω όσοι θέλετε να δείτε να κάνω reviews και για τα επόμενα formats, δηλαδή και του NES και του Super NES. Αν γουστάρετε, γράψτε το κάτω ώστε να υπάρξουν και άλλες δύο συνέχειες για τα review αυτών των παιχνιδιών, που για εμένα είναι πάρα πολύ αγαπημένα. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε να δούμε, να παίξουμε το πρώτο level σίγουρα και άμα έχουμε κέφι να παίξουμε για μια δεύτερη πίστα για το κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη. Φύγαμε φίλοι μου! Λοιπόν, εδώ το έχουμε βάλει τώρα στο Super Game Boy, στο Super Nintendo, για πιο έντονα χρώματα, πιο καθαρά χρώματα επίσης, σε CRT οθόνη κλασικά, με RGB καλώδια για πολύ καλή ποιότητα. Αυτό που βλέπετε δεν είναι από Capture Card, το καταφέρνω με την κάμερά μου με αγορασμένο πρόγραμμα, να μην τρεμοπαίζουν τα χέρια κτλ. Τέλος πάντων, εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα intro που μας λέει τι συμβαίνει και σε προετοιμάζει κάτι πολύ περιπετειώδες, ας το πούμε έτσι. Το παιχνίδι, να πω ότι αποτελείται από 7 levels, πρακτικά είναι 6 μεγάλα τα levels και ένα final stage, το τελικό εμπόδιο, ας πούμε, για να φτάσει ο Κόκκινος Οκτώβρης στην Αμερική. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Κόκκινος Οκτώβρης ήταν το απόλυτο σοβιετικό πυρηνικό υποβρύχιο με τεχνολογία που μπορεί να γίνει αόρατο στα σόναρ ή στα ραντάρ του εχθρού και έτσι να μπορέσει να πλήξει με πυρηνικές κεφαλές οποιαδήποτε πόλη στο παγκόσμιο χάρτη. Ο καπετάνιος λοιπόν, ο Σον Κόνερ, ο Κάπτο Ράμιους, θέλει να μην έχει η Σοβιετική Ένωση ένα τέτοιο όπλο στα χέρια της και θέλει να το δώσει στην Αμερική, που πιστεύουν ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν ποτέ τόσο επιθετικά όσο η Σοβιετική. Αυτό λοιπόν είναι το story. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Captain Ramius να δραπετεύσει πάνω από ψηλά, όπως βλέπετε, από τις βάσεις της Σοβιετικής Ένωσης στα ανοιχτά των Βόρειων Ωκεανών και να φτάσει στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική κοντά, ας πούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να περάσει από ένα τεράστιο ταξίδι μέσα στην παγωμένη θάλασσα του Ατλαντικού, κυνηγώντας
οτιδήποτε σταθεί μπροστά του, αλλά και το ίδιο να είναι κυνηγημένο από σοβιετικά και από αμερικάνικα σκάφη, πλοία, υποβρύχια. Λοιπόν, κοιτάξτε τι όμορφο intro έχει. Ακόμα τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας, που υπάρχει πάρα πολύ καλή απόδοση για ένα 8-bit σύστημα του Game Boy. Επιλέγουμε λοιπόν ένας παίχτης. Ξεκινάμε το πρώτο level, ότι φεύγουμε λοιπόν από τη βάση και πάμε στα ανοιχτά. Όπως είπα, το παιχνίδι έχει 7 stages. Λοιπόν, τα controls εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Έχουν άμεσο responsiveness. Το παιχνίδι θεωρείται side-scrolling. Ο οποίος εργός μπορεί να κινηθεί πάνω-κάτω ελεύθερα και με ένα διπλό tap μπορεί να γυρίσει από την άλλη μεριά. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε άργησα και ένα υποβρύχιο μου κατέστρεψε τα power-ups. Το παιχνίδι έχει power-ups. Όπως βλέπετε, υπάρχουν ενδείξεις κάτω αριστερά στην οθόνη. Υπάρχουν τορπίλες οι οποίες ακολουθούν το στόχο, υπάρχουν τορπίλες οι οποίες φεύγουν σε ευθεία κίνηση χωρίς να ανιχνεύσουν στόχο. Υπάρχει το score μας, υπάρχει στα δεξιά η ενέργεια και υπάρχει και στα power-ups αριστερά, αυτό που βλέπετε με πολλές διαδοχικές γραμμές που γράφει 2, είναι το μεγάλο ατού του κόκκινου Οκτώβρη που υπήρχε στην ταινία, το Captivation Drive, δηλαδή η σιωπηλή πλοήγηση. Που αυτό σημαίνει ότι ο Οκτώβρης μπορεί να σταθεί ανίκητος και να μην τον ακούνε οι εχθροί όταν τον κυνηγάνε τροπίλες. Θα σας το δείξω σε λίγο. Επίσης κάτω βλέπουμε το map, το οποίο μέχρι και οι τροπίλες που ρίχνω βλέπετε ότι φαίνονται στο χάρτη και αυτό είναι αργότερα ένα κόλπο για να μπορέσετε να νικήσετε κάποια bosses από μακριά. Στο τέλος της κάθε πίστας υπάρχει και ένα boss. Ο κόκκινος Οκτώβρης λοιπόν, ο σκοπός του είναι να περάσει λοιπόν αυτά τα 6 levels και να φτάσει στο τελικό σημείο. Μπορείτε να δείτε και την χαμένη Ατλαντίδα. Υπάρχουν πάρα πολύ όμορφα, καλώς σχεδιασμένα τα levels. Λοιπόν, εδώ πήραμε ένα power-up missiles, έχουμε ανεβάσει σε 6. Εδώ το κλειδί μας δείχνει ότι μπορούμε, δηλαδή το γερμανικό, να... Όχι, εδώ δύο υποβρύχια, την έκανα. Θα το πάρουμε όμως γιατί μας είχαν σε choke point. Τώρα τα υποβρυχιάκια αυτά μπορείτε να τα κάνετε kite ή μπορείτε απλά να ρίξετε μια τηλεκατευθυνόμενη η οποία θέλει πολύ προσοχή, γιατί αν κουνιέστε και κουνηθεί και ο εχθρός που σας ακολουθάει αυτόματα μπορεί, όπως μου γίνει εμένα τώρα, να χαθεί η τροπίλη. Λοιπόν, ο σκοπός του παιχνιδιού λοιπόν να κάνουμε navigate ανάμεσα έτσι στους βυθούς και τα λοιπά για να σκοτώνουμε και να δραπετεύουμε από οτιδήποτε. Εδώ τώρα θα μας ανοιχνεύσει ένα αεροπλανοφόρο και θα μας δείξει τα κατευθυνόμενες και εδώ θα ενεργοποιήσουμε τη σιωπηλή οδήγηση. Κοιτάξτε τι θα γίνει. Τώρα έχουμε γίνει αόρατα τα εχθρικά ραντάρ, παιδιά. Δεν μας βλέπει κανείς, βλέπετε οι τορπίλες δεν μας ακολουθήσανε καν. Το εκμεταλλεύτηκα αυτό για να πάρω κάποια power-ups. Όμως δεν έχω ξεφύγει από το αεροπλανοφόρο πάνω και θα πρέπει να ξαναγυρίσω. Έχω μία σιωπηλή οδήγηση και θα προσπαθήσω να δραπετεύσω. Εδώ έρχεται και ένα υποβρύχιο. Θα φέρει μία τηλεκατευθυνόμενη. Όμορφα και ωραία. Το παιχνίδι αυτό έχω παιδιά να το παίξω από το Λύκειο. Αλλά πραγματικά το ξέρω πολύ καλά. Οι ζωές που σας δίνει είναι τρεις. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχουν continuous, αλλά επειδή είναι και πολλά τα χρόνια δεν θα το εγγυηθώ. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάρω τους πυράβλους εδώ. Τι λέτε, θα τους πάρω. Α, αυτό εδώ θα φάει τορπίλες, τηλεκατευθυνόμενες, πυράβλους βασικά. Βλέπετε πως το κυνηγάνε. Και αυτό το σκάφος επιφανίας θα φάει και κανονικές τορπίλες. Μάγκες! Έριξα τελευταία στιγμή σιωπηλή οδήγηση και απέφυγα τον βέβαιο θάνατο. Το πήραμε, yes! Το παιχνίδι θέλει πολύ στρατηγική και πρέπει να ξέρετε και που είναι και κρυμμένα γενικά τα power-ups και θέλει και πολύ καλή χρήση των πυράβλων, όπως εδώ. Μέχρι στιγμής τα πάω αρκετά καλά και έχω, όπως είπαμε, να παίξω πολλά χρόνια. Αυτό είναι το power-up που σας δίνει μια σιωπηλή οδήγηση, πήραμε μία και το M, κλασικά missiles. Στο χάρτη βλέπετε τους εχθρούς. Μπορούμε να ρίξουμε μερικές τροπίλες. Το βρυχιά είχα φάει με μια τηλεκατευθυνόμενη. Εδώ. Ήταν και δύο εχθροί. Εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε τρεις ζωές. Λάθος, έβαλα πάρω. Ο ήχος λοιπόν μου αρέσει πάρα πολύ.
Το κάθε level έχει το δικό του θεματικό ήχο, όπως και επίσης και τα boss stages. Τα controls, όπως είπα, είναι πάρα πολύ καλά. Γενικά είναι ένα παιχνίδι που για το Game Boy, παιδιά, τότε που βγήκε, το 1991, ήταν πάρα πολύ καλό για τα δεδομένα της μικρής κονσόλας, ας πούμε, έτσι. Και πιστεύω ότι όλοι οι fans του Game Boy θα πρέπει να το παίξουν αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο game. Είδατε αυτό που σας είπα, ότι άμα κουνιέστε, κουνιέται και ο εχθρός και μπορεί η τορπίλη μας, η πολύτιμη, ο πύραυλος να... μας το χάλασε. Σηκώθηκε ελικόπτερο, παιδιά, τώρα εδώ. Το ακούμε και το βλέπουμε στο χάρτη. Λοιπόν, εγώ θα πάω κάτω από το πλοίο, έτσι, κάτω από το αεροπλανοφόρο. Και μπερδεύω τους πυράβλους. Περιμένω να περάσει το ελικόπτερο, το αεροπλάνο. Βλέπω ότι προηγουμένου είναι ένα Harrier, όπως στην ταινία έχει ένα Harrier. Και τώρα θα φάει... Έφαγε... φυλάκια. Όπως είδατε, κατέστρεψα και ένα άλλο που ήταν στην πλατφόρμα. Τώρα έχει σηκωθεί ελικόπτερο. Απέφυγε τους πυράβλους μου. Όχι. Έλα. Πολύ τυχαίο το ελικοπτεράκι αυτό, δεν μας τα είπε καλά. Λοιπόν. Μπα. Α, το έφαγε. Επιτέλους. Όχι τώρα εσύ εδώ, ρε. Διάολε. Ακόμα είμαστε στο πρώτο level, έτσι. Έχω χάσει 2 ζωές, αν θυμάμαι καλά. Όπα, πολύτιμο. Και μια ζωούλα κρυμμένη πάνω. Εδώ θα φάει μια τηλεκατευθυνόμενη, όμορφα και ωραία. Πάνω έχουμε σκάφος επιφανίας. Την πατήσαμε. Πάμε μια σιωπηλή οδήγηση και να το καταστρέψουμε. Τώρα πρέπει να σοκάψω, όπως βλέπετε. Όχι. Εντάξει, πήραμε πυράβλους. Είναι πολύ καλή ευκαιρία να ρίξετε με κατευθυνόμενους πυράβλους τώρα το... βρήκε. Να καταστρέφετε δε στα αεροπλανοφόρα. Οι πίστες έχουν πολύ έχουν ενδιαφέρον. Είναι πολυθεματικές. Το χάσαμε αυτό. Υπήρχε άλλος εκεί κάτω. Υπάρχει κι άλλο ένα εδώ. Μένουμε εκείνη να το φάει. Υπάρχει κι άλλο εδώ. Μπορείτε και να παίξετε και με τα υποβρύχια έτσι face to face. Απλά σίγουρα τότε κάποιο damage. Λοιπόν, επίσης να σημειώσω ότι φυσικά και μπορείτε να χτυπήσετε στα βράχια, έτσι. Και όσο επιμένετε και δεν αλλάξετε position, το υποβρύχιο καταστρέφεται. Αυτό είναι το τέλος του πρώτου level, αλλά δεν έχουμε τελειώσει σαφώς, γιατί υπάρχει και το boss, το οποίο θα το δούμε τώρα. Κάθε boss έχει συγκεκριμένο pattern. Την έφαρα την πρώτη και αυτές βαράνε και άσχημα. Θέλει δηλαδή να παίξετε λίγο kite. Εδώ νομίζω θα τη φάω στον ποπό. Την έφαρα. Θέλει και λίγο timing, καμιά φορά πιστεύεις ότι δεν θα σε προλάβει να σε χτυπήσει το πύλι από το να χαλάσεις μια σιωπηλή οδήγηση. Αλλά εντάξει. Αυτό, παιδιά, ήταν το πρώτο boss. Και πάμε να παίξουμε και λιγάκι και το δεύτερο. Δεν θέλω να παίξω όλο το παιχνίδι, θα μπορούσα να το κάνω. Απλά το επεισόδιο θα έπρεπε να ήταν playthrough και όχι review. Προχωράμε λίγο ανοιχτά της Μεγάλης Βρετανίας. Εδώ είναι λίγο παγωμένο τώρα το setup, βλέπετε, έτσι. Βλέπετε διαφορετική μουσική. Οι εχθροί δεν αλλάζουν, να πω την αλήθεια. Το απέφυγα, παιδιά, απέφυγα σίγουρο θάνατο, το είδατε.
Θα μου πεις τώρα πώς σε είδε το υποβρύχη αφού είχε σιωπηλή οδήγηση. Μάλλον είδε την κίνηση. Γκλίτς το τεχνική να πούμε. Θέλει προσοχή πώς να ξοδέψετε τους πυράβλους σας γενικά. Γιατί το τερέν δεν βοηθάει. Power up. Τα power ups πιστεύω ότι είναι αρκετά καλά τοποθετημένα. Δηλαδή δεν θα σας προδώσουν να αργούν να εμφανιστούν. Είναι πολύ όμορφα βαλμένα στο παιχνίδι, βοηθάνε τον παίχτη. Εγώ τώρα που το παίζω αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ όμορφα, γιατί όπως σας είπα είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Έτσι παιδιά θυμάμαι όπως βλέπετε τώρα. Έχει αεροπλανοφόρο που τώρα σηκώθηκε το αεροπλάνο, αλλά πολλές φορές το σκότωνα από μακριά έτσι. Έκανα το Harrier, την έφαγε το Harrier. Έχω σκοτώσει έτσι πολλές φορές. Κι άλλο ένα σηκώθηκε. Την έφαγε και αυτό. Το ακολούθησε ο πύραυλός μου. Θα ρίξουμε και ένα εδώ. Ου! Ποιος μας δείχνει εδώ. Σκάφος Λιφανίας. Αντιτορπιλικό. Πάρουμε το power up μας. Θέλω να μπείτε στα σχόλια γενικά πώς το βλέπετε σαν παιχνίδι, αν σας αρέσει. Οπα. Μας έκανε ζημιά. Πιστεύω είναι πολύ decent, είναι πολύ καλό παιχνίδι για τα χρόνια του. Τότε που βγήκε δηλαδή και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ όμορφο. Και ακολουθεί και να σας πω την αλήθεια και πιστά, ας πούμε, κάπως την ταινία. Βέβαια κάποιες πίστες είναι φανταστικές, δηλαδή δεν μας δείχνει ότι στην ταινία περνάει τη χαμένη Ατλαντίδα. Ούτε δείχνει ότι υπάρχουν τεράστια bosses στο τέλος κάθε επίπεδου. Εδώ βλέπετε θέλει ένα πολύ καλό navigation μέσα στους μυτερούς κρυστάλλους. Βλέπετε. Παγόβουνα πρακτικά, υποθέτω. Και η έκδοση του Super Nintendo είναι Eye Candy. Πολύ όμορφα γραφικά, bonus level και αυτό που σας είπα. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Και είναι και όπως είπαμε και ένα από τα παιχνίδια που έχει έτσι το super scope τη χρήση. Εδώ δεν μας πέθανε το ελικόπτερο, εμείς όμως θα φάμε αυτό. Πέθανε και το ελικόπτερο, όχι. Έτσι. Έχω τουλάχιστον 20 χρόνια παιδιά να παίξω. Θυμάμαι το είχα παίξει τελευταία φορά κάπου τρίτη ηλικίου. Και είναι ακριβώς πριν 20 χρόνια για μένα. Μη μου πάρεις τη ζωή, ρε. Υπάρχουν cheat codes για το παιχνίδι, αλλά αυτά τα έμαθα πρόσφατα που διάβαζα για το παιχνίδι, έτσι πριν κάνω το review. Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ cheat codes. Και βλέπετε τώρα ότι έχω 6 ζωές και παίζω καλά, το καταδύναμη δηλαδή, και δεν έχω αντιμετωπίσει φοβερό πρόβλημα. Και όσο περνάει το παιχνίδι και παίζετε συντηρητικά με προσοχή, πιστεύω ότι δεν είναι δύσκολο παιχνίδι που το εκθιάζουν κάποιοι φίλοι. Εδώ. Ω, τι έκανα, σιωπηλή οδήγηση. Θέλουμε τώρα ένα κλειδί να φτιαχτούμε λίγο. Θα βρούμε. Εν τω μεταξύ είναι τόσο επικίνδυνο μπορεί να χτυπήσω απλά και μόνο με τα βράχια. Λοιπόν, θα φέρω τους εχθρούς. Εντάξει, τελειώσανε οι τηλεαριθινόμενες. Με κάψανε. Δεν πρόλαβα. Λέτε να έχει καμιά ζωή εδώ πίσω. Έλα εσύ εδώ τώρα. Φάτο. Μπράβο. Εγώ το γουστάρω πολύ αυτό το παιχνίδι, το χαίρομαι. Η αλήθεια είναι ότι παρότι έχω τη Super Nintendo έκδοση, δεν το έχω τερματίσει. Την είχα πάρει έτσι να την έχω, αλλά δεν έχω ασχοληθεί δυστυχώς. Την NES έκδοση δεν την είχα κι αυτή. Την έχω παραγγείλει όμως τώρα από τη μέρα που πέθανε ο Σον Κόνερ, έτσι έφαγα λίγο τα flashbacks μου και είδα και την ταινία ξανά και είπα να κάνω και ένα review. Το είχα στο νου μου να το πάρω για το NES, οπότε ήρθε η ώρα. Και λοιπόν έχω και τα τρία παιχνίδια. Θα έχω δηλαδή και τα τρία παιχνίδια. Γι' αυτό είπα, αν θέλετε στα σχόλια να γράψετε, άμα γουστάρετε να κάνω review και τα άλλα δύο. Δηλαδή έτσι να είναι αυτή η τριλογία, να δούμε και διαφορές.
σιωπηλή οδήγηση γιατί ήταν βέβαιος θάνατος. Που λέτε αυτό το τυψάκι που έκανα εγώ πολύ μικρός, καθώς τους έβλεπα στο χάρτη και από πολύ μακριά τους έριχνα. Και υπολόγισα ότι πηγαίναν στο περίπου και όντως πηγαίναν. Λοιπόν. Έκανα βλακεία εδώ. Έκανα βλακεία. Παίζω και με το controller τώρα του Super Nintendo και δεν πατιούνται καλά τα μπουτόνς, είναι χρόνια που έχουν να πατηθούν καλά. Μια σιωπηλή οδήγηση, ένας πύραυλος και φτάνουμε στο boss, παιδιά. Σε όλο το να τα θυμηθώ τώρα αυτό το boss. Εδώ είναι μια βάση που πρέπει να περάσω με ανάμεσά της. Σπάσαμε και καλά το διακόπτη για να ανοίξει. Πω το άτιμο θέλει δουλειά εδώ. Νομίζω ότι σπάνε και αυτά. Έχω την εντύπωση ότι σπάνε δηλαδή. Αλλά τώρα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Πω τώρα, μισό λεπτό να θυμηθώ. Δεν έχουν πυράβλους, περνάμε ωραία. Σωστά. Η φαντασία πάντως των προγραμματισμών είναι nice, έχει δηλαδή την πλάκα της. Βλέπετε αυτό είναι το... αυτό το... το glitch. Όχι glitch, είναι πιστεύω τόλπο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα αν το συγκεκριμένο το laser, ναι σπάει, σπάει και αυτό. Εντάξει, το περάσαμε. Τρίτο επίπεδο, απλά θα το αφήσουμε εδώ τώρα, έτσι να δούμε για λίγο τα visuals του τρίτου επίπεδου. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι είμαστε σε φάση riff. Βλέπουμε έναν πιο ζωντανό βυθό. Εδώ βλέπουμε μια εξέδρα, ότι μάλλον φύγαμε από το άλλο το σημείο. Θέλω τα σχολιά σας να δω αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι ή αν αρέσει μόνο σε μένα. Ή αν πιστεύω μόνο εγώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και τεχνικά είναι άρτια κατασκευασμένο. Ο κόκκινος οκτώνης είναι πάρα πολύ ωραίος. Εδώ βλέπουμε ότι είμαστε σε ένα τροπικό μέρος. Οχ, τζούφια αυτή η τροπίλη. Πύραυλος, λάθος. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, δεν θέλω να συνεχίσω να παίζω γιατί θα απορροφώ. Εγώ όμως όταν θα το κλείσω θα το πάω μέχρι τέλους. Μένουμε εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το retro review. Μας βγήκε εκεί έτσι το μισαυράκι σχεδόν, αλλά πιστεύω ότι χρειαζόταν. Έτσι να μάθετε κάποια πράγματα για το κινητό του Οκτώβρη, πώς ξεκίνησε, νουβέλα, τηλεόραση, Σον Κόνερι, Σοβιετικό στόλος, Κόκκινος Οκτώβρης, Ψυχρός Πόλεμος, Nintendo. Όλα αυτά λοιπόν ταιριάξανε όμορφα σε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι και συγκεκριμένα και σε μια τριλογία της Nintendo. Μέχρι τότε, στο επόμενο επεισόδιο, εύχομαι να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε με τον κορονοϊό, ας πούμε, μπας και φύγει κάποια στιγμή, ξεκουμπιστεί και ηρεμήσουμε και ησυχάσουμε. Να παίζετε όμορφα ρετρό παιχνίδια και μη, γενικά να παίζετε ό,τι γουστάρετε και τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσετε το subscribe, οι νέοι φίλοι, οι νέοι συνδρομητές κτλ. Του καναλιού, να ρίξετε τα like σας και πάμε σύντομα για τους 2.000 συνδρομητές, γι' αυτό περιμένω να βοηθήσετε λίγο με τα subscribe, να φτάσουμε τους 2.000 συνδρομητές και θα υπάρξει και ένα πάρα πολύ όμορφο giveaway που πιστεύω ότι μέχρι τα Χριστούγεννα, όπως και πέρσι είχα πιάσει τους 1.000 στα Χριστούγεννα, φέτος θα έχω πιάσει τους 2.000. Ευχαριστώ όσους με υποστηρίζετε, ευχαριστώ αυτή την πολύ μεγάλη παρέα και τα λέμε σύντομα. Να είστε καλά, γορίνες μου, καλή συνέχεια.